πραγματικά πιστεύω, θεωρώ πως είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, γιατί βοηθάει πάρα πάρα πολύ όταν γίνει πράξη βεβαίως όλη αυτή η πρόταση που κάνει η Γενική Γραμματεία και ο ΟΕΔ βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία θα βοηθήσει πολύ και θα δώσει χέρι βοήθεια στις γυναίκες. Και δεν είναι μόνο στο επιχειρήν, είναι και για τις θέσεις εργασίας. 3.000 εργασίες θα καλυφθούν από άνεργες γυναίκες. Ακόμα και για αυτό το ποσοστό, για αυτές τις θέσεις, 3.000 θέσεις, θα είναι η πρημοδότηση για γυναίκες με θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Βεβαίως, βεβαίως. Και οι δύο περιπτώσεις θεωρώ ότι είναι εξαιρετικές, και οι δύο περιπτώσεις. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια και αυτές τις δύσκολες μέρες, βεβαίως θα ξεκινήσει από τον καινούριο χρόνο. Όμως, όταν δώσουμε μια ανάσα σε αυτές τις γυναίκες, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι δώρο Θεού για εκείνες. Ξεκινά, λέτε, αυτό το πρόγραμμα από το νέο χρόνο, από το 2021. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο μπαίνει στην πράξη άμεσα ή ακόμα αυτή η απόφαση θα πρέπει να συζητηθεί με το Οικονομικό Επιτελείο? Όχι, έχει αποφασιστεί, απλά πρακτικά θα αρχίσει από το επόμενο έτος. Άλλωστε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να σας πω ότι ειδικά θα μιλήσω για την τοπική κοινωνία, ναι, ναι, και η αγορά ανταποκρίνεται πάντα θετικά όταν έχουμε και αναζητούμε βοήθεια για γυναίκες οι οποίες προέρχονται από τον ξενώνα ή έχουν ανάγκη από την δική μας, από τη βοήθεια ώσπου να βρουν εργασία κλπ. Θα σας πω όμως ότι περιμένουμε το καινούριο χρόνο που θα συνάψουμε μνημόνιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου για την διαδικασία της ενσωμάτωσης των γυναικών αυτών. Άλλωστε, εμείς φτιάξαμε και ένα πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης, οπότε όλα αυτά θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο το οποίο θα βοηθήσει σε αυτό το οποίο ήδη γνωρίζουμε. Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου που μου λέτε και το οποίο θα υπογραφεί ως συμφωνία το 2021, έρχεται παράλληλα να λειτουργήσει με αυτό το πρόγραμμα ή το ένα συνεπικουρεί το άλλο? Παράλληλα, το πιστεύω όμως ότι θα δουλέψει και με τους δύο, όπως είπα, και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Μάλιστα. Άλλωστε, αν υπάρχει η διάθεση βοήθειας από τις επιχειρήσεις, είναι, τους δίνουμε ένα κίνητρο ακόμα για να μπορέσουν να πάρουν γυναίκες οι οποίες θα πληρώνονται και θα εργάζονται για πόσο είναι 12-24 μήνες. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ναι. Κυρία Παχιαδάκη, να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι μέχρι τώρα η τοπική κοινωνία έχει δείξει αυτή την ευαισθησία και η τοπική επιχειρηματικότητα προσπαθώντας να βοηθήσει τις γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Μέσα από κάποιο άλλο μνημόνιο που είχε υπογραφεί με το επιμελητήριο σε προηγούμενο χρόνο ή μεμονωμένα ο κάθε επιχειρηματίας? Όχι, με το επιμελητήριο. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το μνημόνιο. Όμως εμείς με κάθε επιχειρηματία πάντα έχουμε πολύ καλές σχέσεις, όταν, ειδικά όταν ξέρουμε ότι έχουν ανάγκη, και η αλήθεια ότι πάντα μας, μπορώ να πω ότι μας εξυπηρετούν σε κάθε περίπτωση. Είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι οι επιχειρηματίες. Βέβαια, στα δύσκολα που περνούμε τώρα, δεν ξέρω, όχι για αυτό τον χρόνο, όμως τα προηγούμενα χρόνια που η εμπειρία μας έχει διδάξει, πάντα ήταν ανοιχτή σε τέτοιες συνεργασίες. Ειδικά σε γυναίκες οι οποίες ήταν στον ξενώνα ή ακόμα και αν τους κάναμε συμβουλευτική. Μάλιστα. Πάντως, για τους επιχειρηματίες που ακούνε για αυτό το θέμα, να πούμε βάσει των όσων έχουν ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ, ότι για πρώτη φορά στο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, έτσι λίγο πιο διευκρινιστικά να το πούμε, κυρία Παχιαδάκη, που επιχορηγεί για 12-24 μήνες, όπως και εσείς είπατε πριν από λίγο, το 90% του συνολικού κόστους μισθολογικού και μη μισθολογικού, έως 800 ευρώ μηνιαία για θέση πλήρους απασχόλησης,
400 ευρώ για θέση μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και από επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών. Καλή αργά παρά ποτέ, γιατί θα πρέπει να πούμε και το άλλο, του στραβού το δίκιο, ότι αυτά θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν, έτσι. Άσχετα από αυτό, πιστεύω ότι είναι μια επιτυχία της Γενικής Γραμματείας της Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Η αλήθεια είναι ότι το έχει τρέξει πάρα πολύ η κυρία Σιρεγγέλα και θεωρώ επίσης ότι είναι μέσα στα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί οι γυναίκες δουλεύουν για τις γυναίκες, στηρίζουν έμπρακτα τις άνεργες γυναίκες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, η επανένταξη για αυτές τις οποίες ξέρουμε, και είναι και μια εγγύηση στην εργασία αυτή. Αξίζει τον κόπο να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.